Ακούστε, είναι μια πολύ σοβαρή κατάσταση, διότι ένα μέρος του ελληνικού λαού έχει πληγεί δραματικά, το επίπεδο ζωής του έχει αλλάξει, οι ελπίδες του έχουν μειωθεί και την ίδια στιγμή πρέπει η χώρα ως σύνολο χώρας να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που έχει ανοίξει έξω από τη χώρα, δανειζόμενη. Όπως αντιλαμβάνεστε, πολλοί λαοί έχουν περάσει κατά καιρούς τέτοιες κρίσεις σοβαρές. Χρειάζεται ευθυκρισία, χρειάζεται συνέγερση όλων, χρειάζεται συνεννόηση όπου πρέπει να υπάρχει για να μπορέσουμε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Βέβαια, θα χρειαστεί μακροχρόνια εργασία και προσπάθεια προς την κατεύθυνση του να διασφαλίσουμε για το σύνολο του λαού ένα επίπεδο ζωής το οποίο του αξίζει και να καταπολεμήσουμε κυρίως το μεγάλο πρόβλημα, το οποίο είναι η έλλειψη θέσεων εργασίας, η ανεργία. Μπορεί να το εγγυηθεί κάποια κυβέρνηση, Υπουργέ, αυτό? Αυτομάτως δεν μπορεί να το εγγυηθεί κάποιος, αλλά προσέξτε, όσο λιγότεροι εργαζόμενοι, τόσο λιγότερες ασφαλιστικές εισφορές, τόσο κατάρρευση του ασφαλιστικού συστήματος. Όσο εργαζόμενοι part-time και όχι full-time, τόσο μεγαλύτερη καταστροφή στο ασφαλιστικό σύστημα. Δηλαδή το ένα φέρνει το άλλο. Σημασία έχει να γίνουν επενδύσεις. Εγώ, ακούστε, αυτό που έκανα είναι, για να το πω κάπως απλά, ότι σήκωσα το καπάκι μιας κατσαρόλας που έβραζε. Δηλαδή αναγκάστηκε ο ελληνικός λαός και μεγάλος αριθμός πολιτών να αντιληφθεί τι θα σήμαινε η έλλειψη αξιολόγησης, ποια θα ήταν η καταστροφή αν τα πανεπιστήμια μας δεν έμπαιναν στον ανώτατο χώρο εκπαίδευσης στην Ευρώπη, για τα πτυχία που πιθανώς μετά το 2010 δεν θα αναγνωρίζονταν και πολλά άλλα. Δηλαδή κατάλαβε ο κόσμος ότι χρειάζονται ουσιαστικές αλλαγές με κριτήριο την αριστεία, το επίπεδο των γνώσεων, την καταπολέμηση του φαινομένου των αιωνίων φοιτητών κτλ., ώστε να μπορέσουμε να βρεθούμε σε επίπεδο αντάξιο, διότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλοί ανταγωνιστές. Βλέπετε ότι η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι πια αυτοί που παράγουν και όλοι οι άλλοι καταναλώνουν. Υπάρχουν άλλοι partners, η Κίνα, οι Ινδίες και τα λοιπά, η Βραζιλία, άλλες χώρες που παράγουν. Και η Ελλάδα τι έχει, τι διαθέτει? Δεν μπορεί να επιβιώσει μόνο από τον τουρισμό. Η Ελλάδα διαθέτει ανθρώπους και μυαλά. Αυτά πρέπει να αξιοποιήσει. Αν δεν το κάνει αυτό, θα είναι πολύ κουτό δηλαδή. Και επομένως δεν ανεκάλυψα εγώ την Πυρίτιδα. Ναι, αλλά αυτό που είχατε οραματιστεί εσείς διακόπη στη συνέχεια. Ανεκόπη αυτή η πορεία. Ανεκόπη μεν, αλλά δεν σταμάτησε η υπόθεση της αξιολόγησης και έγινε κατανοητό ότι υπάρχουν διεθνείς δεσμεύσεις για τη χώρα μας, ώστε να μπορεί να στέκεται στο επίπεδο που πρέπει από πλευράς φοιτητών, επιστημόνων, ακαδημαϊκών κτλ.